όχι της αυταρχικότητος, όχι της παραβίας των αρχών του συντάγματος. Και είπαμε ότι όποιος θέλει ρωτάει τον κατώτη και κάνει δεν κάνει εμβόλιο. Ο γιατρός είναι υπεύθυνος. Ήμασταν από αυτούς που ταχθήκαμε απέναντι σε όλους. Ακόμη και στο Μυράκιον, ως αρχηγός κόμματος βέβαια, τον κύριο Γαδρουλάκη, ο οποίος είναι αναφαδόν υπέρ της υποχρεωτικότητος. Όλοι τους, όλοι τους. Ξέρετε, η Γαλλία δεν κρύβεται. Πολλοί ήταν επιφυλακτικοί με εμάς. Βγήκε λοιπόν ο καθηγητής φαρμακολογίας, δεν είναι ελληνική λύση, το επαναλαμβάνω, ο κύριος Κούβελας, και είπε κάτι για την ελληνική λύση. Το οποίο ειλικρινά έμενε με τη μάχη ως ελληνική λύση. Επαναλαμβάνω, δεν έχει σχέση με το κόμμα μας. Δεν έχει σχέση με το φορέα μας. Να το δούμε. Ομολογώ ότι εγώ δεν θα πήγαινα με κανένα από τα κόμματα που αυτή τη στιγμή συντελούν στην καταστροφή τη ζωή τη χώρα και του πολιτισμού. Θεωρείτε ότι τα κόμματα τη Βουλή είναι αυτά τα κόμματα? Κοιτάξτε, με εξαίρεση το κόμμα του κ. Βελόπουλου, που πρέπει να το αναγνωρίσω, ο οποίο έχει και διακηρύττει ένα αντίθετο αφήγημα από αυτό τη κυβέρνηση, όλα τα άλλα κόμματα έχουν ομονοήσει ασχέτω ιδεολογία, φιλοσοφία και οτιδήποτε σε σκληρέ γραμμέ υποχρεωτικότητα. Είναι όλα φασιστικά κόμματα. Ο κ. Βελόπουλο έχει αφορμήσει τη θέση του. Έχει μια άλλη οπτική. Και έχει και κάποιες θέσεις οι οποίες είναι καλές, κατά τη γνώμη μου. Έχει καλές θέσεις όσον αφορά στην πρωτογενή παραγωγή. Αυτό είναι εξαιρετικό. Δεν υπάρχει ανεξάρτητη χώρα χωρίς πρωτογενή παραγωγή. Αν εισάγουν τα πάντα, ο άλλος μας κόβει το συντάκι, τελείωσε. Έτσι. Αυτά από έναν άνθρωπο που δεν είναι ελληνική λύση και είναι εμπνοσμένου κύρους και αξίας καθηγητής. Και δεν εμπλέκεται με κόμματα. Αυτό και μόνο η δήλωση γρίβα του εξαιρετικού. Του καπτάν Κωνσταντίνου Γρίβα και πολλών άλλων, του κυρίου Μάζη, του Γιάννη του Μάζη, του πτέραχου του Ιατρίδη, ανθρώπων δηλαδή, που γνωρίζουν τα αντικείμενα γεωστρατηγική, γεωοικονομία, γεωπολιτική, πανδημία, ο κύριος, τι να πω, τον κύριο Κούβελα, άφοντα τον αίμα. Αίμα δεν λέγεται αυτό, ρε παιδιά. Στην Ευρώπη. Αίμα. Όχι μάλλον, και όταν έψιλον. Στην Ευρώπη τον είχαμε στείλει ως χώρα εκεί, ήταν ο αρχηγός, ο προϊστάμενος, στο ευρωπαϊκό αίμα. Τι να πω εγώ τώρα, για πείτε μου εσείς, άρα κάτι κάνουμε καλά, μπορεί να κάνουμε και μικρολάθη, αλλά πείτε μου όλα αυτά τα υποκομματίδια, κομματίδια, γραφικοί τύποι, μαντήλα κράψου δεν έχουν, πείτε μου γιατί να υπάρχουν, μας πω εγώ γιατί βολεύει στην δημοκρατία, γι' αυτό υπάρχουν, αφού δεν έχουν κάτι να προσφέρουν, ό,τι λέμε εμείς, το λένε αυτοί. Το αντιγράφουν, το αναδιατυπώνουν, δεν διαφωνούν σε τίποτα. Αλλά θα δώσουμε μάχη για τα ιερά και όσια της Ελλάδος. Θα δώσουμε μάχη για τη δημοκρατία. Θα τους αγγίσουμε την νομιμότητα. Εικόνες όπως αυτή που θα δούμε τώρα στο βίντεο 29 από τη Γερμανία, δεν θέλω να δω στην Ελλάδα. Δεν θέλω, πραγματικά δεν θέλω, έρχονται εκλογές, σκεφτείτε που πηγαίνουμε. Βάζουν βραχιολάκια στους ανθρώπους για να κυκλοφορούν στη Γερμανία. Σε κρατείτε της Γερμανίας. Δείτε το βίντεο. Και ίσως να ξυπνήσετε. Λοιπόν, αυτό τι είναι, ξέρετε? Για να το δούμε. Και από εδώ. Λοιπόν, μας έχουν βάλει βραχιολάκια. Εδώ πέρα. Ότι επιτρέπεται να κυκλοφορούν. Αυτό πρώτη φορά, παιδιά, το βλέπω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μας βάλανε κοντρόλ ότι μας κάνανε και κοιτάξτε πως κυκλοφορούμε έξω, κοιτάξτε εδώ, αν είναι δυνατόν. Να και τον αριθμό που μας βάλανε. Λοιπόν, ακούστε, αυτό συνέβη. Φαντάζομαι ότι εκεί οδηγούμαστε. Φαντάζομαι, δεν θέλω να το πιστέψω να οδηγηθούμε εκεί. Πρέπει να δώσουν μάχη οι ευρωπαϊκοί λαοί. Μάχη να μην συμβεί αυτό που ο Αρμαγεδόνας οραματίζεται του έξω από εδώ. Των μυαλών των διεστραμμένων που θέλουν να επιβάλλουν, επαναλαμβάνω, μια κοινωνία ισοπεδωμένη. Μια κοινωνία αγελέας μάζας και συμπεριφοράς. Ψυχοσικής αγελέας συμπεριφοράς. Αυτό δεν θέλω να το επιτρέψουμε. Δεν γίνεται να το επιτρέψουμε. Θα είμαστε η ντροπή των επόμενων γενεών. Αυτή είναι η μάχη της ελληνικής λύσης. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε όλοι και όλες καλά.